Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας και μπαίνουμε στο δωμάτιό μας. Απ' έξω είναι καταπληκτικό το ξενοδοχείο και το μέρος που μένουμε είναι ασύλληπτο. Για ησυχία, για ξεκούραση, η Αντίπαρος είναι το νούμερο ένα από ό,τι κατάλαβα, όπως είναι τα Κουφονίσια και άλλα τέτοια νησάκια μικρά, να έρθεις να ξεκουραστείς. Πάμε να δούμε το δωμάτιο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε άλλο ένα μοναδικό επεισόδιο στην Αντίπαρο, σε ένα μοναδικό νησί από τα καλύτερα των Κυκλάδων. Θα σας ταξιδέψουμε βράδυ, νύχτα, διασκέδαση στην Αντίπαρο. Θα πάμε και θα φάμε ντόπιες γεύσεις, πολύ όμορφα ψαράκια, σε πολύ ωραίες παραλίες και δίπλα στο κύμα. Αυτό που λατρεύω είναι όλες οι Κυκλάδες, όλα μας τα νησιά βέβαια. Του Αιγαίου, του Ιωνίου είναι καταπληκτικά, αλλά εδώ στις Κυκλάδες έχω μία μικρή αδυναμία. Εδώ στην Αντίπαρο, στα Κουφονίσια και στην Άξο. Μ' αρέσει αυτό το τοπίο, το ήσυχο πρώτα απ' όλα, εδώ αυτό που βλέπουμε, και μ' αρέσει αυτή η εικόνα η νησιώτικη. Η ιδέα είναι μοναδική, έτσι, αυτό που σας είπα. Αυτά είναι τα δωμάτια πίσω μας, ακριβώς, ο Θεολόγος, στην Αντίπαρο, που μένουμε. Λοιπόν, το σημείο εδώ είναι τόσο πραγματικά γραφικό και πολύ ωραίο. Είναι ένα από τα πολύ ωραία σημεία της Αντιπάρου. Λοιπόν, θα πάμε και σε άλλες παραλίες να δούμε και να θαυμάσουμε. Μου θυμίζει πολύ Κουφονίσια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα έχει λίγο αεράκι, βέβαια είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, γι' αυτό φυσάει. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ήσυχα πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις παραλίες. Σταματήσαμε εδώ σε ένα σημείο που έτσι έχει κάτι αλικές, να το πούμε, και κάποια κότερα από πίσω. Και εδώ πίσω έχει όλο ενοικιαζόμενα. Έχει ενοικιαζόμενα σπιτάκια. Βέβαια θα πάμε τώρα σε λίγο μέσα στην πόλη που είναι απέναντι, τη βλέπουμε απέναντι, θα κάνω ένα πλάνο. Εδώ κάνουμε μία πρώτη εξερεύνηση και πάμε προς το λιμάνι της Αντιπάρου, έτσι να δούμε λίγο την περιοχή και να βρούμε κάποιο ωραίο ταβερνάκι να φάμε, γιατί είναι μεσημέρι και μας έχει πιάσει πείνα. Λοιπόν, βρισκόμαστε κάτω στην παραλία, στην κεντρική παραλία, που έρχονται τα φεριμπότ από εκεί και βλέπουμε κάτι κύκνους. Κύκνους, πάπιας, δεν ξέρω τι είναι. Θα τους ρωτήσουμε ένα λεπτό. Δέστε και μόνοι σας. Μάλλον για πάπιας είναι, από ό,τι βλέπω.
Λοιπόν, έχει πολύ ωραία ταβερνάκια εδώ. Πραγματικά το καλοκαίρι εδώ θέλει ησυχία. Δηλαδή να έρθεις να ξεκουραστείς, να απολαύσεις μερικές μέρες εδώ στην Αντίπαρο, είναι πολύ ωραία και έχει πολύ ωραία ταβερνάκια. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε κάτι ωραία στενά μέσα της Αντιπάρου και πάμε να φάμε σε ένα πολύ ωραίο ταβερνάκι που είδαμε. Λοιπόν, κάτσαμε σε ένα ταβερνάκι, έτσι πολύ γραφικό εδώ, γλυκό, και πήραμε μια πολύ ωραία γεύση. Δανάη, τι είναι αυτό? Τυροκροκέτες. Αυτό εδώ είναι τυροκροκέτες με πορτοκάλι. Μαρμελάδα. Με μαρμελάδα. Με μαρμελάδα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι τυροκροκέτες. Και έχει εδώ και μαρμελάδα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα φημίζεται για το φαΐ. Αυτό λέμε. Ότι στην Ελλάδα το νούμερο ένα είναι τα νησιά μας και το φαΐ και οι θάλασσες. Αυτό έρχονται όλοι οι ξένοι. Αυτό να δούμε. Πήραμε φιλέτο κοτόπουλο με θυμάρι, κάπως έτσι είναι η γαρνιτούρα του. Εδώ είναι μανιτάρια και εδώ είναι παπαρδέλες. Σαλάτα. Λοιπόν, πάντως εδώ που είμαστε έχει πάρα πολλούς ξένους. Έλληνα μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει. Όλο το μαγαζί είναι μεγάλους και Άγγλους. Λοιπόν, αν δείτε. Μπήκαμε στο τζιπ και τρώμε τους δρόμους της Αντιπάρου. Πάμε να εξερευνήσουμε και να δούμε για πρώτη μέρα, έχουμε την περιέργεια πώς είναι εδώ γύρω οι παραλίες. Λοιπόν, βρισκόμαστε και περπατάμε σε αυτό το διάδρομο που βγαίνει κάτω στην παραλία, στην Παναγία Beach. Λοιπόν, είναι μια από τις πολύ ωραίες παραλίες κοσμοπολίτικες που κάνουν εδώ στην Αντίπαρο μπάνιο πάρα πολλούς κόσμος, που έχει και οργανωμένη παραλία, έτσι λένε. Πάμε να τη δούμε. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε άλλη μία παραλία στο Σωρό. Είναι βόρεια του νησιού, όπως ανεβαίνουμε προς το νησί, και είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, άρχισε να πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος, έτσι πήγαμε στο δωμάτιο, ετοιμαστήκαμε, ντυθήκαμε και βγήκαμε να δούμε τη νυχτερινή Αντίπαρο. Σιγά σιγά περπατάμε κατά μήκος της παραλίας που πάει προς το λιμάνι, και μέσα στα στενά που έχουμε δει δεξιά έχουν όλα τα μαγαζιά. Είναι το εμπορικό σημείο της Αντιπάρου. Πάμε να το δούμε. We'll be right back.
Λοιπόν, αυτός είναι ο δρόμος που βλέπετε ευθεία, ο εμπορικός δρόμος της Αντιπάρου, που έχει όλα τα μαγαζιά για φαΐ, για ποτό, για ρούχα να ψωνίσεις, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Είναι από τους πιο κεντρικούς δρόμους. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε ένα μοναδικό ρεπορτάζ σε αυτόν το μοναδικό και πολύ όμορφο δρόμο. Αυτός ο φούρνος είναι ένας από τους καλύτερους της Αντιπάρου. Έχει φοβερά γλυκά και οτιδήποτε άλλο θες να πάρεις. Αυτή η όμορφη περατζάδα πόσο μ' αρέσει το βράδυ, έτσι να έχει ζέστη και να είσαι σε αυτά τα κυκλαδίτικα νησιά και να μπαίνεις μέσα στα σοκάκια και να βλέπεις αυτά τα όμορφα μαγαζάκια και όλο αυτό το όμορφο τοπίο και όλη αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα. Έχει και πολύ ωραίο φωτισμό. Αυτό μ' αρέσει, πραγματικά είναι μοναδικό. Παρόλο την πανδημία, τον κορονοϊό, δεν είδα να έχουν έτσι ελαττωθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Ευτυχώς έχουν έρθει τουρίστες και το νησί είναι έτσι γεμάτο ζωή. Δεν μπορώ να πω ότι γίνεται χαμός, αλλά για τη φάση που βρισκόμαστε με τον COVID, μία χαρά είναι. Αυτό που διαπιστώνω από λεπτό σε λεπτό, συνέχεια όπως προχωράω αυτό το δρόμο, είναι η Αντίπαρος πάρα πολύ γραφική. Μ' αρέσει τόσο πολύ που δεν θέλω να βγάλω πλάνο για πλάνο και θέλω να σας δείξω όλο τον εμπορικό δρόμο που είναι πάρα πολύ μεγάλος και πολύ ωραία, έτσι να περπατήσεις και να χαζέψεις, να δεις μαγαζιά, να δεις ρούχα και μετά να πας να κάτσεις να φας και να πας να πιεις ένα όμορφο ποτό.
Από ό,τι ακούμε, αυτή την περίοδο έχει πάρα πολλούς Γάλλους και Γερμανούς στο νησί και κάποιους πολύ λίγους Ιταλούς, από ό,τι ακούσαμε. Αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ είναι ότι όλοι όμως είναι ήρεμοι πραγματικά και έχει μια όμορφη ησυχία. Μιλάνε, αλλά όλοι όμως δεν κάνουν φασαρία και είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί πραγματικά έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ, το νησί Αντίπαρο. Όπως περπατάω, αυτό που βλέπω και μ' αρέσει πάρα πολύ είναι κάτι πολύ όμορφα μαγαζάκια, έτσι με πολύ χαμηλό φωτισμό, να πας να πιεις ποτό, να κάτσεις και να χαλαρώσεις. Έτσι, και έχουν πολύ ωραία όμορφη μουσική που παίζουν τζαζ. Είναι καταπληκτικό, πολύ όμορφο. Και μετά αυτές οι μποκαμβίλες δίνουν το δικό τους χρώμα πάνω σε αυτά τα άσπρα σπιτάκια. Κοιτάξτε, δέστε εδώ τι όμορφες οι μποκαμβίλες και τι ωραία κρέμονται από τα μπαλκόνια. Αυτό που παρατήρησα ως σχεδιαστής, μου άρεσαν πάρα πολύ και τα ρούχα που είχαν εδώ τα μαγαζιά. Πολύ όμορφα και πολύ καλόγουστα και πολύ ωραίο design είχαν και ωραίο στυλ. Όπως περπατάμε, πραγματικά οι μυρωδιές από τα λουλούδια, από τις μποκαμβίλες και από τα εστιατόρια κάναν μια ωραία μίξη, τόσο όμορφη, και δημιουργούσαν έτσι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολύ ωραίες μυρωδιές. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέσα στην αγορά της Αντιπάρου. Εδώ πίσω μας έχει παγωτό και πίσω που είδατε είναι όλα τα μαγαζιά για φαΐ και ποτό. Και συνεχίζουμε να δούμε.
Πάντως για το μέγεθος της Αντιπάρου υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά και βλέπετε εδώ ότι έχει τα πάντα, νεολαία μαγαζιά, και να διασκεδάσεις πάρα πολύ. Πραγματικά είναι μοναδικά και πολύ όμορφα. Δεν ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις, πού να κάτσεις, και είναι τόσο μοναδικά όλα που θες να κάτσεις σε όλα τα μαγαζιά και σε αυτά που έχουν φαγητό και σε αυτά που έχουν ποτό. Είναι πάρα πολύ προσεγμένα από ό,τι έχετε παρατηρήσει. Από ό,τι είδαμε, μία ταμπέλα λέει προς κάστρο, και από εκεί συγκεκριμένα έχουμε δει και μία ταμπέλα για μία δίσκο τη Λαλούνα. Θέλουμε να πάμε να δούμε αν είναι ανοιχτή. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, μπείτε στο κανάλι μου και κάντε εγγραφή, να σας έρχονται όλα τα επεισόδια και να βλέπετε όλα τα ταξίδια που θα πάμε από όλο τον κόσμο. Πατήστε το κουμπάκι εγγραφή και το κουδουνάκι. Λοιπόν, εδώ έχει και μια ταράτσα με πάρα πολύ ωραία μουσική, αυτό το μαγαζάκι που παίζει πολύ ωραία lounge μουσική. Λοιπόν, πάμε να φάμε τώρα ένα ιδιαίτερο παγωτό που είναι ένα από τα καλύτερα εδώ της Αντιπάρου. Πάλι μπροστά μου. Πέραμε γεύση μοναδική, πολύ ωραία. Εδώ. Και έχει πολύ ωραίες φανταστικές γεύσεις. Πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Κάτσουμε να το απολαύσουμε. Σε ένα πολύ ωραίο μπαράκι πίσω από τα μαγαζιά, τον κεντρικό δρόμο της Αντιπάρου. Θα κάνω ένα πλάνο, βέβαια είναι λίγο σκοτάδι, αλλά θα το θα δείτε. Λοιπόν, φανταστικά μπαράκια μέσα στα στενά εδώ της Αντιπάρου. Λοιπόν, δέστε και πίσω. Χαμός γίνεται, πάρα πολύ ωραία, και προχωράμε να δούμε κι άλλα. Λοιπόν, πήγαμε στα μπαράκια αυτά εδώ που ήταν πραγματικά λίγο ζαλούρα, γιατί άλλο έπαιζε το ένα μπαράκι, άλλο έπαιζε το άλλο. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε στα στενά.
Λοιπόν, δέστε εδώ τι γραφικά είναι η αντίπαλος μέσα στα σοκάκια και τι ηρεμία έχει αυτή τη στιγμή. Προηγουμένως είχε βαβούρα. Πιστεύω να σας έχω μεταφέρει όλη αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα της Αντιπάρου. Θέλω μέχρι το επόμενο επεισόδιο, που θα είναι πάλι το επόμενο της Αντιπάρου, που θα δούμε πάρα πολύ όμορφα μέρη στην Αντίπαρο, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο σας χαιρετάω και θα δώσουμε ραντεβού σε μία εβδομάδα στο επόμενο επεισόδιο.